Ευχαριστούμε τον Κύριο αδελφή και τον δοξάζουμε και για αυτήν την ημέρα και για κάθε μέρα αδελφή που μας χαρίζει ο Κύριος. Ο αδελφός ο Λευθέρης με είπε, αν είναι ένας Γερμανός θα μιλήσει γερμανικά. Αφού δεν είναι Γερμανός εδώ αδελφή, να μην μιλήσουμε γερμανικά. Ευχαριστούμε τον Θεό για ό,τι επιτρέπει μέσα στη ζωή μας αδελφή και ό,τι και να επιτρέψει πάντοτε να το βλέπουμε ότι είναι προς ευλογία. Θα διαβάσουμε το πιο γνωστό κεφάλαιο, το κεφάλαιο της αγάπης από τις Κορινθίους. Είναι το κεφάλαιο 13 στη 1016 σελίδα. Ευχαριστούμε τον Θεό αδελφοί και τα αδέρφια και έχετε και χαιρετίσμα από τον αδερφό του Σάβα. Τώρα πήρε τηλέφωνο, ήθελε να έρθει αλλά δεν τον έδωσανε άδεια και έτσι αναγκαστικά έμεινε στη δουλειά. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό αδερφή που υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον για την Εκκλησία και όπως είπε και ο αδερφός, δεν είναι μόνο οι εργάτες αδερφοί η Εκκλησία. Η Εκκλησία είμαστε όλοι μαζί. Και η Εκκλησία δεν στηρίζεται μόνο στους εργάτες. Υπάρχουν και αδέρφια που είναι συνέχεια στην Εκκλησία. Και αυτή είναι στήλη. Ο κάθε ένας μπορεί να γίνει ένα στήλος μέσα στην Εκκλησία. Και όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία, το γνωρίζουμε πολύ καλά και το ξέρουμε κιόλας ότι ερχόμαστε για τον εαυτό μας. Δεν ερχόμαστε ούτε για τον αδελφό τον Λευθέρη, ούτε όπως λέγαμε παλιά για τον αδελφό τον Λούι ή όποιος και να είναι. Στην Εκκλησία ερχόμαστε για τον εαυτό μας, για να οικοδομηθούμε εμείς, για να ευλογηθούμε εμείς αδελφοί, να μας παρηγορήσει ο Κύριος, να μας προτρέψει, να μας ενισχύσει, να μας δώσει πάλι καινούριες δυνάμεις για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτήν την οδό. Μέσα σε αυτό το περπάτημα το γνωρίζουμε όλοι, γιατί περπατάμε μέσα στον κόσμο, βλέπουμε τις δυσκολίες, βλέπουμε τα προβλήματα που συναντάμε και βλέπουμε και την καρδιά μας αδερφή ότι πολλές φορές αντιδράει. Γνωρίζοντας όμως ότι το θέλημα του Θεού είναι το άλλο από ότι όπως αντιδράει η καρδιά μου. Στη δουλειά, εκεί που δουλεύω, έχω ένα παλέτο. Βέβαια το σηκώνω, το κατεβάζω γιατί πρέπει να το γεμίσω και άμα είναι να το αρχινήσω από κάτω πρέπει να σκύβω. Αλλά για να το πάω στη θέση όταν είναι γεμάτο πρέπει να κάνω 3-4 φορές τσικ τσακ. Δεν βγαίνει αλλιώς γιατί όλα γεμάτα είναι εκεί πέρα. Έχω στη δουλειά τώρα 2 άτομα που επίτηδες πάντα βάζουν κάτι μπροστά, ώστε πρέπει να τους μπόξω. Δεν μπορώ να... Και με το είπανε. Ξέρουμε, λέει, ότι θυμώνεις. Λέω, Κύριε, λέω... Αλλά ξέρω ότι είναι από τον Κύριο. Και όμως η καρδιά πολλές φορές αντιδράει αλλιώς, αδερφέ. Λέω, Κύριε, δώσε μου τη δύναμη. Άσε, δεν κρατάω άλλο τίποτα μέσα στην καρδιά μου, γνωρίζω τώρα. Αλλά λέω να μην τα ανταποδώσω εγώ έτσι όπως με κάνουν αυτοί. Δεν είναι το θέλημά σου. Αγαθοποιούντες λέει παρά λέει κακοποιούντες. Και εδώ φαίνεται αδελφοί πόσο έχουμε αυξηθεί στην αγάπη. Και ο κάθε ένας βέβαια εξετάζει τον εαυτό του, έτσι δεν είναι. Ούτε θα πω εγώ γιατί ο ένας δεν έχει αγάπη ή γιατί ο άλλος δεν κάνει εκείνο. Πάντοτε αδελφοί εξετάζουμε τον εαυτό μας για να δούμε πού βρισκόμαστε εμείς. Εγώ πού βρίσκομαι, είμαι εγώ ενώπιον του Θεού εντάξει, κάνω εγώ το θέλημα του Θεού για να μπορέσει και ο Θεός να με ευλογήσει, αδελφοί. Διότι όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού τότε ξέρουμε ότι ο Θεός έρχεται και μας ευλογεί και η ευλογία δεν είναι αδελφοί το να λάβουμε ένα χάρισμα. Όχι ότι δεν είναι ευλογία, είναι η ευλογία.
Αλλά η ευλογία είναι το να έχουμε χαρά. Ό,τι και να συμβεί, το να έχουμε χαρά, αδερφοί. Και είναι σημαντικό αυτό, ε. Και το έχουμε όλοι ανάγκη. Να περπατάς έξω και να έχεις χαρά. Η καρδιά μέσα, όλο το είναι σου μέσα να σκερτάει, ε. Να χαίρεσαι. Και αυτό μετά φαίνεται και στο πρόσωπο, αδερφοί. Ο κόσμος ψάχνει να κάνει πράγματα. Βλέπουμε τώρα παντού βάζουν λουλούδια για να ομορφαίνουν την πόλη, το χωριό, εδώ πράσινο, εκεί κάνουν το ένα, εκεί κάνουν το άλλο. Ενώ η χαρά έρχεται μόνο από τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ας διαβάσουμε όμως, αδελφοί, και λέει εδώ, εάν λαλώ, λέει, τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, έγινα χαλκός ήχων ή κύμβαλον αλαλάζων. Και αν έχω προφητείαν και εξεύρω πάντα τα μυστήρια και πάσαν τη γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη δε μη έχω, είμαι ουδέν. Και αν πάντα τα υπάρχοντά μου διανέμω, και αν παραδώσω το σώμα μου για να καυθώ, αγάπη δε μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη δεν αφθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακόν. Δεν χαίρει εις την αδικίαν, συγχαίρει δε εις την αλήθεια. Πάντα ανέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Τα άλλα όμως, είτε προφητεία είναι θέλουση καταργηθεί, είτε γλώσσε, θέλουση πάυση, είτε γνώσεις, θέλει καταργηθεί, διότι κατά μέρος γινώσκομεν και κατά μέρος προφητεύομεν. Όταν όμως έλθει το τέλειον, τότε το κατά μέρος θέλει καταργηθεί, ότε είμαι νήπιος, ως νήπιος ελάλων, ως νήπιος εφρόνων, ως νήπιος συλλογιζόμην. Ότε όμως έγινα ανήρ, κατήργησα τα του νηπίου, διότι τώρα βλέπομεν δια κατόπτρου ενηγματοδός, τότε δε πρόσωπο προς πρόσωπον. Τώρα γνωρίζω κατά μέρος, τότε δε θέλω γνωρίσει, καθώς και γνωρίσει. Τώρα δε μείνει πίστης, ελπής, αγάπη, τα τρία ταύτα, μεγαλύτερα δε τούτον είναι η αγάπη. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Βέβαια αυτό το κεφάλαιο, όποτε και να το διαβάσουμε, πιστεύω ότι μας μιλάει μέσα στην καρδιά, αδερφοί. Και εδώ βλέπουμε, αδερφοί, ότι το χαρακτήρα του Χριστού, η αγάπη. Γνωρίζουμε ότι η αγάπη είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη. Γι' αυτό έχει αυτά εδώ, αδερφοί. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του Κυρίου. Και μας λέει, εάν λαλώ τας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπη δε μη έχω, έγινα χαλκός ήχων ή κύμβαλον αλαλάζων. Εάν δεν έχουμε αγάπη, εάν δεν αυξανόμαστε στην αγάπη, είμαστε μηδέν, αδερφοί. Γιατί μόνο η αγάπη, αδερφοί, έχει αυτά τα στοιχεία που έχει εδώ κάτω, που λέει ότι μακροθυμεί η αγάπη. Βλέπω τον ένα, βλέπω το άλλο, βλέπω και τα δικά μου. Εάν όμως έχω αγάπη, εάν αγαπάω τον Χριστό, υπομένω, περιμένω μέχρι που να ενεργήσει ο Θεός, αδερφοί. Πάντοτε περιμένω. Έχω υπομονή. Γιατί? Γιατί ξέρω ότι ο Θεός θα ενεργήσει. Είναι αδύνατον, αδελφοί, ο Θεός να μην ενεργήσει μέσα στην Εκκλησία Του. Όπως και να γίνει. Όπως και να γίνει, αδελφοί, θα ενεργήσει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία. Όποιος θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, ο Θεός θα έρθει, θα τον δώσει δύναμη. Και όποιος δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού και όποιος δεν θέλει να περιπατήσει κατά το λόγο του Κυρίου, θα τον βγάλει έξω ο Κύριος. Θα ενεργήσει ο Θεός. Εμείς πρέπει να έχουμε όμως μακροθυμία για τον κάθε έναν, και η αγάπη είναι αυτή, αδερφή, που προσεύχεται για τον κάθε αδερφό, για όλα τα αδέρφια και ειδικά για τους εργάτες. Και δεν το λέω τώρα, αδερφοί, επειδή είμαι κι εγώ διάκονος. Βλέπουμε τον αγώνα που έχουν όλοι οι εργάτες. Και πολλές φορές κάνουμε το λάθος και κρίνουμε. Και κρίνουμε, πώς κρίνουμε?
ενώ απ' εδώ πάνω κηρύτεται ο Λόγος του Θεού, και δεν κηρύτεται ο Λόγος του Θεού μόνο για το λαό, κηρύτεται ο Λόγος του Θεού. Τώρα εγώ που κηρύττω, παράδειγμα, βέβαια σήμερα δεν είναι κανένας εδώ, αλλά θέλω να σας πω, να σας δώσω ένα παράδειγμα, θα είναι και για τα παιδιά μου, θα είναι και για τη γυναίκα μου. Στο σπίτι δεν το λέω, αλλά είναι ο Λόγος του Θεού και για τα παιδιά μου και για τη γυναίκα μου, αδελφοί. Και εμείς κάνουμε το λάθος πολλές φορές και κρίνουμε. Το έχω κάνει και εγώ, γι' αυτό σας τα λέω. Και λέμε, ας τα πει πρώτα, όποιος και να είναι εδώ πάνω, ας τα πει πρώτα στη γυναίκα του ή στα παιδιά του, και μετά. Δεν είναι όμως έτσι, αδελφοί. Και να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι αυτοί που στέκονται μπροστά, τώρα εγώ σας βλέπω όλους, αλλά όλοι βλέπετε εμένα, αδελφοί, όλοι κοιτάζετε σε μένα τώρα, και αυτός που κηρύττει θέλουμε να είναι εντάξει, και γνωρίζει αυτός ο αδελφός ότι και τα παιδιά του μπορεί να μην είναι εντάξει, και η γυναίκα του έχει λάθη και ο αυτός του έχει λάθος, και εμείς κρίνουμε. Δεν φτάνει που υπάρχει αυτό το πρόβλημα επάνω μας. Σας το λέω τώρα, ότι παλιά είχαν φύγει και τα τρία παιδιά στον κόσμο, είχα τον αγώνα εγώ με τα παιδιά, πονούσε η ψυχή μου, η καρδιά μου, γιατί φύγανε. Και τώρα φαντάζεστε, αδελφοί, να κρίνει ο άλλος και να πει, αδελφοί, αυτά που λες πες τα πρώτα στα παιδιά σου, κοίταξε πρώτα τον εαυτό σου. Γι' αυτό θέλει ο Θεός, αδελφοί, να προσευχόμαστε, γιατί δεν ξέρουμε σε ποια θέση θα βρεθούμε εμείς. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη να φτάσουμε σε αυτό το μέτρο της ηλικίας του Χριστού, να έχουμε αγάπη. Και δεν γίνεται να έχουμε αγάπη από τη μία ημέρα στην άλλη, αλλά σιγά σιγά, μέρα με τη μέρα, στίχο επί στίχο, πρέπει να αυξανόμαστε, πρέπει να αυξανόμαστε στο Χριστό. Δεν γίνεται αλλιώς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και λέει, αγαθοποιεί. Το να αγαθοποιεί είναι μεγάλη κουβέντα. Κάνε, λέει, το καλό και ρίξε το στο γυαλό. Έργα καλά έχουμε όλοι, αδελφοί. Αλλά έργα αγαθά είναι ότι το κάνεις και δεν το λες. Και δεν κάνεις κάτι για να δείξεις τον άλλον. Όχι, εγώ θα... Αυτά τα στοιχεία τα είχαμε παλιά στον κόσμο. Όχι, εγώ θα κάνω τώρα αυτό και αυτό για να δει εκείνος ότι εγώ είμαι καλύτερος. Η αγάπη δεν σκέφτεται έτσι. Και όπως είπα, ό,τι κάνουμε το κάνουμε για τον εαυτό μας, αδελφοί. Η αγάπη είναι δεύθονη. Η αγάπη δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν κάνει άσχημα πράγματα. Πρέπει να δούμε τον εαυτό μας, πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε, πάνω απ' όλα το περιπάτημά μας μέσα στον κόσμο αυτόν. Βλέπουμε, αδελφοί, και στη δουλειά, όπως σας είπα, υπάρχουν οι άνθρωποι που ο πονηρός τους βάζει ειδικά να έρθουν να μας πειράξουν. Πώς θα σταθώ? Και θυμάμαι πριν δύο χρόνια, ήτανε τρία, η πεθερά μου ήταν έτοιμη να πεθάνει. Είπανε ότι είναι έτοιμη, πεθαίνει. Το μάθαμε Σαββάτο. Την Τρίτη ήταν να φύγουμε Ελλάδα εμείς με το αμάξι. Εγώ Κυριακή πιάνω δουλειά. Λέω, θα πάω στη δουλειά και θα τον πω να με δώσει μία μέρα πιο νωρίς, να φύγω τη Δευτέρα, μήπως και την προλάβουμε. Το του να πάω όμως μέσα στο μάεστρο, σκέφτομαι, λέω, αυτός, λέω, θα με μιλήσει άσχημα, λέω, αλλά θα με πει σίγουρα αυτή και χωρίς να πας εσύ θα πεθάνει. Τον ξέρω πως μιλάει. Και μπαίνω μέσα, αδελφοί, και το λέω έτσι και έτσι, λέω, θέλω να φύγω αύριο, λέω, να με δώσει μια μέρα ακόμα. Δεν πειράζει, λέει, αυτή και χωρίς να πας εσύ, λέει, θα πεθάνει.
Ακριβώς αυτά τα λόγια που σκέφτηκα. Πιστεύω ότι ήταν από τον Κύριο, με είχε προειδοποιήσει. Βέβαια δεν τον είπα τίποτα, απλώς μόνο τον είπα, λέω, άστα αυτά, λέω, τώρα που λες, θα με δώσεις, λέω, ή δεν θα με δώσεις. Λέει, εντάξει, λέει, φύγε. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο Κύριος έρχεται και μας προειδοποιεί. Υπάρχουν δυσκολίες και μέσα στη δουλειά. Ο άλλος έρχεται, τσιγκλάει. Ο άλλος έρχεται, με λέει, εσύ, λέει, δεν κάνει να λες ψέματα. Εσύ δεν κάνει να κάνεις αυτό. Εσύ δεν κάνει να κάνεις εκείνο. Εμείς δεν κάνει να κάνουμε, εσείς κάνει όμως να τα κάνετε. Αλλά αυτή είναι η πορεία μας, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό και άμα έχουμε αγάπη, βέβαια αν φτάσουμε σε αυτήν την αγάπη του Χριστού δεν ξέρω, αλλά αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός μας, αδελφοί. Να φτάσουμε σε αυτό το σημείο για να μπορέσουμε να τους αγαπήσουμε και να μπορέσουμε να προσευχόμαστε για αυτούς. Άλλο είναι το να λέω, Κύριε, βοήθησέ τους, ελέησέ τους, και από μέσα μου να σκέφτομαι άλλα, και άλλο, αδελφοί, να ζητάω πραγματικά ο Κύριος να τους σώσει. Και βλέπουμε, υπάρχουν αδέρφια, υπήρχαν μέσα στο Λόγο του Θεού που είχαν αυτή την αγάπη. Και ένας από αυτούς ήταν ο Απόστολος ο Παύλος, αδελφοί. Και λέει πάλι εδώ στους Κορινθίους, είναι στο κεφάλαιο 4, λέει κάτι πολύ ωραίο, είναι στη 1009 σελίδα και από το εδάφιο 9, το δέλτα κεφάλαιο, διότι νομίζω ότι ο Θεός απέδειξε ημάς τους Αποστόλους εσχάτους ως καταδεδικασμένους εις θάνατον, διότι εγίναμεν θέατρον εις τον κόσμο και εις αγγέλους και εις ανθρώπους. Εμείς μωροί για τον Χριστόν, σεις δε φρόνιμοι εν Χριστώ. Εμείς ασθενείς, σεις δε ισχυροί. Σεις ένδοξοι, εμείς άτιμοι. Έως της παρούσης ώρας και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και ραπιζόμεθα και περιπλανόμεθα και κοπιόμεν, εργαζόμενοι με τα σιδεία ημών χείρας, λιδωρούμενοι ευλογούμεν, διωκόμενοι υποφέρομεν, βλασιμούμενοι παρακαλούμεν. Ως περικαθάρματα του κόσμου εγίναμεν, σκύβαλον πάντων έως τη σήμερα. Βλέπουμε, αδελφοί, ότι τι κάνει ο Απόστολος ο Παύλος, εμείς, λέει, μωροί, λέει, για τον Χριστόν, σεις δε φρόνιμοι εν Χριστώ. Και ξέρουμε το έργο του Αποστόλου Παύλου, αδελφοί, το βλέπουμε μέσα εις το Λόγο του Θεού. Έτρεξε πάρα πολύ, πέρασε πάρα πολλά για το έργο του Θεού. Αυτό θα πει ότι πραγματικά έχει αγάπη. Και στους Ρωμαίους λέει κάτι πολύ ωραίο, ήθελε να γινόμουν, λέει, εγώ ανάθεμα, λέει, για τους συγγενείς μου, λέει. Τους συγγενείς της Αρκός, δεν ξέρω τώρα ακριβώς πού το γράφει, αδερφοί. Αν το βρω, λίγο δύσκολα. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι αυτός ο άνθρωπος είχε πραγματικά αγάπη. Να φανταστούμε ότι τον έβγαλαν έξω από μια πόλη, τον λιθοβολήσανε και νόμιζαν ότι είναι πεθαμένος και σηκώθηκε αυτός και πήγε πάλι μέσα στην πόλη να κηρύξει το Λόγο του Θεού. Ποιος μπορούσε να το κάνει από εμάς, αδελφοί? Είναι πολύ δύσκολα να κάνεις ένα τέτοιο έργο. Αλλά άμα έχουμε καταλάβει, αδερφοί, σε ποιον πιστέψαμε, θα αγωνιστούμε για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και είπα, δεν είναι ότι από τη μία μέρα στην άλλη. Έχουμε αγώνα, έχουμε μεγάλο αγώνα, αδερφοί. Και τα χρόνια βέβαια δεν είναι τα ίδια όπως ήταν τότε. Πολλές φορές λέμε ότι τα χρόνια εκείνα ήταν δύσκολα. Δεν μπορώ να το πω αυτό, αδερφοί. Τότε δεν είχαν επιλογή. Ή είχαν τον Κύριο ή ήταν έξω στον κόσμο. Δεν είχαν. Όλη την ημέρα δουλεύανε. Σε εμάς τώρα η επιλογή είναι πιο εύκολη.
η αμαρτία είναι δίπλα μας, μέσα στο σπίτι μας, μέσα στα κινητά, μέσα στα κομπιούτερ. Είναι πολύ εύκολα, μας δίνει η ευκαιρία τώρα εδώ στον κόσμο να βγούμε έξω, ο άλλος να πάει να παίξει ποδόσφαιρο, ο άλλος μπάσκετ, ο άλλος να πάει να κάνει ό,τι θέλει στο κολύμπι. Αυτά δεν υπήρχαν τότε. Και βλέπουμε ότι και εμείς έχουμε αγώνα. Μπορεί να μην είναι ο ίδιος ο αγώνας, αλλά έχουμε αγώνα. Όπου και να είμαστε, έχουμε αγώνα, αδελφοί. Όποιος και να είναι, όπου και να βρίσκεται, όλοι έχουμε τον αγώνα να μείνουμε κοντά στον Κύριο. Εδώ είναι το κεφάλαιο θήτα, είναι στους Ρωμαίους. Αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι. Έχουν συμμαρτυρούσαν με την συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίου, ότι έχω λύπην μεγάλην και αδιάλειπτον οδύνην εν την καρδιά μου, διότι ευχόμην αυτός εγώ να είμαι ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των κατασάρκα συγγενών μου, ήτινε είναι Ισραηλίτε, των οποίων είναι η υιοθεσία και η δόξα και η διαθήκη και η νομοθεσία και η λατρεία και η επαγγελία, των οποίων είναι οι πατέρες και εκ των οποίων εγεννήθη ο Χριστός το κατά σάρκα, ο όν επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Βλέπουμε, αδελφοί, ότι είχε πονούσε πραγματικά. Δεν ξέρω αν εμείς πραγματικά έτσι πονάμε. Όχι ότι δεν προσευχόμαστε για τα συγγενικά μας πρόσωπα, αλλά έχουμε αυτόν τον πόνο, αδελφοί, που θέλει ο Κύριος από μας. Έχουμε αυτήν την αγάπη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και λέει εδώ, δεν χαίρει, λέει, στην αδικία. Δεν χαίρεται άμα γίνεται αδικία, αδελφοί. Και μάλιστα λέει ένα εδάφιο στις Παροιμίες, όποιος λέει χαίρεται, λέει, συμφορά του αλλού, δεν θα μείνει ατιμόρυτος, αδελφοί. Και χθες, σήμερα το πρωί, δεν μπορούσα να κοιμηθώ και μου λέει, αδελφοί, πάμε, λέει, να πιούμε έναν καφέ. Πάμε, λέω, να κάνουμε ένα πρωινό, να κάνει και κάτι ψώνια, και πήγα να παρκάρω. Δεν είχε μέρος. Λέω, τώρα να το παρκάρω, λέω, με την όπισθη, έτσι όπως το έβαλε, γιατί έκλεισε δύο πάρκια, για να μην μπορεί να μπει μέσα. Λέω, Κύριε, λέει, σε με, λέω, μόνο που το σκέφτηκα, λέω. Παλιά στον κόσμο θα το βάζα δίπλα του, έτσι να μην μπορεί να μπει μέσα. Λέω, άστο, λέω, θα πάω να παρκάρω αλλού, άμα είναι, λέω, να το κάνει άλλος. Εγώ, λέω, και Κύριε, λέω, λέει, σε με. Δεν πρέπει να μας πειράζουν αυτά. Έχει ο Κύριος, αδελφοί, κάτι για μας. Όπως στη δουλειά, προχθές. Δεν με είπε να δουλέψω την Παρασκευή για σήμερα και στεναχωρέθηκα. Αμέσως βγαίνει από την καρδιά, αδελφοί, θα τον κάνω, θα τον δείξω. Λέω, Κύριε, λέω, κάτι έχεις εσύ, λέω. Δεν πειράζει, λέω, πολλές φορές με έτυχε αυτό. Δεν πειράζει, λέω, κάτι έχεις, όπως και να γίνει, λέω, κάτι θα κάνεις. Εχθές ήρθε, με λέει, θα έρθεις, λέει, αύριο. Λέω, αμήν, λέω, θα έρθω. Βλέπετε, αδελφοί, ότι ο Θεός τα έχει αναλάβει όλα μέσα στη ζωή μας. Μπορεί να νομίζουμε ότι είναι μικρά. Μπορεί να νομίζουμε ότι εδώ δεν θα ενεργήσει ο Κύριος. Ακόμα και στο παραμικρό, αδελφοί, ο Κύριος θα ενεργήσει. Εγώ δεν έχω ζητήσει από τον Κύριο ποτέ, όχι λεφτά, εντάξει, έχασα πολλά λεφτά, αλλά δεν ζήτηξα έτσι να έχω πλούτη, ούτε έπιπλα, ούτε αμάξι, ούτε διαμέρισμα, τίποτα. Δεν ζήτηξα ποτέ από τον Κύριο. Ξέρετε γιατί? Γιατί ξέρω ότι αυτό που έχω ανάγκη, ο Κύριος θα το φέρει την ώρα του. Και μέχρι στιγμής, αδελφοί, όλα τα έχει φέρει ο Κύριος στην ώρα του που τα χρειάζομαι, με τα έχει δώσει. Το μόνο που ζητάω από τον Κύριο είναι να αυξηθώ εδώ. Να αυξηθώ στην αγάπη. Να αυξηθώ στα πνευματικά, αδελφοί. Και εκεί είμαι λυπής. Το βλέπω εγώ, το γνωρίζω. Γιατί βλέπω την καρδιά μου. Βλέπω πολλές φορές είμαι κουρασμένος, δεν ανοίγω τη γραφή.
και άμα 2 μέρες δεν ανοίξω τη γραφή σχεδόν τα έχω ξεχάσει όλα. Έτσι είναι, αδερφοί, δεν μπορούμε να κρυφτούμε, έτσι είναι τα πράγματα. Και να κρυφτώ από εσάς ενώπιον του Θεού όλα είναι φανερά. Δεν μπορούμε να κρυφτούμε από τον Κύριο καθόλου, αδερφοί. Να διαβάσουμε μόνο αυτά εδώ και τελειώνουμε. Πάντα ανέχετε, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Και εμείς, αδερφοί, θα μείνουμε σε αυτήν την αγάπη, θα μείνουμε στον Κύριο και θα ελπίζουμε πάντοτε. Δεν είμαστε στον κόσμο που λένε η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Η δικιά μας η ελπίδα δεν πεθαίνει, αδερφοί, και δεν θα πεθάνει. Και η ελπίδα μας είναι, αδερφοί, ότι θα έρθει ο Κύριος, και πιστεύουμε ότι θα έρθει γρήγορα, θα έρθει να μας παραλάβει, να μας πάει εκεί, αδερφοί, που δεν υπάρχει πόνος, δάκρυ, κραυγή, πένθος, δεν υπάρχουν αυτά. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Γι' αυτό τα αντέχουμε όλα αυτά. Ξέρουμε ότι ο Κύριος έχει ετοιμάσει έναν τόπο για μας που είναι πολύ καλύτερα. Και είμαστε βεβαιωμένοι από τον Κύριο μέσα στην καρδιά μας ότι τα πράγματα θα έρθουν έτσι όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού, γιατί μας το έχει βεβαιώσει ο Κύριος σε όλη τη ζωή μας, σε όλο το περιπάτημά μας μέχρι τώρα. Ο Κύριος μας έφερε και ο Κύριος μας κράτησε και μας το δείχνει ο Κύριος και μας μιλάει και μέσα στην καρδιά, αδερφοί, ότι εγώ σε οδήγησα μέχρι εδώ. Και το βλέπουμε. Πώς το βλέπουμε? Γνωρίζουμε ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και λέμε δεν μπορώ άλλο, κουράστηκα, βοήθησέ με, και πάλι συνεχίζει η ζωή, αδερφοί. Και ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι αυτός που ενεργεί μέσα στη ζωή μας σε όλα τα ζητήματα. Να τα πάμε όλα στον Κύριο και ο Κύριος, αδερφοί, τα έχει αναλάβει, δεν θα τα αναλάβει τώρα, ήδη τα έχει αναλάβει, γιατί μας έχει προγνωρίσει πριν καταβολής κόσμου. Άραγε ξέρει τι περνάμε και ξέρει τι ανάγκη έχουμε. Τα ξέρει το τι θα γίνει και αργότερα. Εμείς ξέρουμε μόνο ένα, ότι θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει, αδερφοί. Ξέρουμε ότι θα γίνει η αρπαγή και αυτό να μην το χάσουμε. Ό,τι και να συμβεί θα μείνουμε. Και μια μέρα πήγα στο μόναχο στην εκκλησία, δεν θυμάμαι τι μέρα ήταν, εγκαίνια είχανε, δεν θυμάμαι κάτι ήτανε, και ήμουνα τόσο χάλια και λέω τελευταία μέρα είναι, λέω θα πάω στην εκκλησία και από εκεί μετά λέω θα φύγω, δεν θα πάω άλλο, δεν μπορούσα. Δεν θυμάμαι κιόλας και τι προβλήματα είχα. Πάμε εκεί στην εκκλησία και με ανεβάζει ο αδερφός στον άμπονα. Ανέβηκα εγώ επάνω στον άμπονα, λέω τι να πω τώρα, λέω Κύριε, λέω είσαι μέγας. Και συγκινήθηκα έτσι πάρα πολύ. Βέβαια δεν θυμάμαι και τι είπα, ούτε μίλησα πολύ. Τελειώνει η εκκλησία, με πλησιάζει ένας αδερφός, λέει τι έγινε, λέει. Λέω τι να γίνει, λέω απελπισμένος, λέω έτσι όπως ήμουνα, και είπα στον Κύριο ότι τελευταία μέρα είναι. Πήγα εκεί και έγινε αυτό και αυτό, λέω. Και τώρα πάλι είμαι στον Κύριο. Και όλοι περνάμε δοκιμασίες, αδερφοί, πολλές φορές. Γι' αυτό σας λέω ότι μέχρι εδώ ο Κύριος μας έφερε. Και τώρα που το θυμήθηκα να πω και αυτό και τελειώνω. Μία πεντηκοστή, τώρα δεν ξέρω πόσα χρόνια έχει, δεν πρέπει να έχει πολλά χρόνια, 3-4 χρόνια. Δεν με είπανε τίποτα στην εκκλησία ότι το βουνό θα το αναλάβει κάποιος άλλος αδερφός. Μαζευτήκαμε οι άνδρες εκεί στο Λιόμπερ, λέει θα αναλάβει ο αδερφός, λέει ο Δημήτρης. Ενώ μεταξύ είχα πολλές δοκιμασίες πιο μπροστά, λέω τώρα με το παίρνουν και αυτό,
Άρα και λέω, δεν αξίζω, ήρθε ο πονηρός, είδε σημείο και βαρούσε αδερφή. Λέω, με τη μετάφραση τι θα γίνει, λέει, μοιράζει, λέει, θα το κάνει ο άλλος, λέει. Άρα και λέω, δεν αξίζω τίποτα, δεν κάνω τίποτα. Έρχομαι εδώ στην εκκλησία, ήταν ακόμα τότε ο αδερφός ο Δημήτρης. Του λέω, αδερφέ, λέω, μπορείς, λέω, να κάνεις, λέω, τη μετάφραση στο χάλι που θα πάμε. Ξέρεις, λέει, τι χάλια έχω εγώ, λέει, τώρα. Λέω, εντάξει, λέω, αδερφέ, λέω, δεν πειράζει, λέω. Βλέπουμε, αδερφοί, ότι μερικές φορές πλησιάζουμε τα αδέρφια και μπορεί να κάνουμε και αστεία και δεν ξέρουμε, αδερφοί, τι περνάει ο αδερφός. Μέσα στην καρδιά βλέπει μόνο ο Κύριος. Αλλά ένα ξέρουμε, ότι ο Κύριος μας αγαπάει και επιτρέπει πολλά μέσα στη ζωή μας, αλλά όλα αυτά είναι, αδερφοί, προς μάθηση, για να μάθουμε. Δεν μας έχει απορρίψει ο Κύριος, ούτε μας έχει εγκαταλείψει και ούτε θα μας εγκαταλείψει και δεν θα μας αφήσει. Και εκείνο γιατί μας αγαπάει, αδερφοί. Εμείς θα μείνουμε μέχρι τελευταία για να απολαύσουμε όλα αυτά που μας έχει υποσχεθεί ο Κύριος. Ο Κύριος να ευλογήσει. Αμήν.